κυρίε και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή Γεωπολιτικά, μία σύνοψη των κυριότερων γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή μα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Χωρίς αμφιβολία, η σημαντικότερη εξέλιξη από την προηγούμενη εκπομπή μέχρι τώρα, κατά την άποψή μα, είναι η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Κίνα. Ο κύριο Άντωνι Μπλίνκεν, ο επικεφαλή τη Αμερικανικής Διπλωματίας έγινε δεκτός από τον κύριο Νίκολας Μπενς, τον υποδέχθηκε μάλλον στην Κίνα. Είναι ο πρέσβης των ΙΠΑ στο Πεκίνο, διατέλεσε μάλιστα πρέσβης των ΙΠΑ και στην Αθήνα, είναι γνωστό σε εμά. Και στη συνέχεια ακολούθησαν οι συναντήσει του κυρίου Μπλίνγκεν πρώτα με τον ομόλογο των Υπουργών Εξωτερικών τη Κίνα, στη συνέχεια με τον υπεύθυνο των εξωτερικών σχέσεων του Κομμουνιστικού Κόμματο Κίνα, ο οποίο είναι εξίσου ισχυρό, αν όχι ισχυρότερο από τον Υπουργό Εξωτερικών. Και η έκπληξη ήταν ότι έγινε δεκτό τελικός από τον πρόεδρο τη Κίνα, από τον κύριο Σι Τζιμπίνγκ. Σι Τζιμπίνγκ, όπω βλέπουμε και στι εικόνε. Αυτό αποτελεί μια σαφή ένδειξη από κινέζικης πλευράς ότι ε, καταρχάς δίνουν μεγάλη δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον και βαρύτητα στην επίσκεψη του Αμερικανού επικεφαλής διπλωμάτη του State Department και την βούληση του Πεκίνου να εξομαλυνθούν οι σχέσεις οι οποίες έχουν διατραχθεί βασικώς για δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι η κατάρριψη του κινέζικου μπαλονιού στις, ακτές, στις, ανατολ... στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ της Αμερικής, αφού πρώτα το μπαλόνι μπήκε στην... από την Αλάσκα, στον αέριο χώρο της Αλάσκας, διέτρεξε όλο τον αέριο χώρο των ΗΠΑ, τελικώ το κατέρριψαν και σύμφωνα με τι δηλώσει των ΗΠΑ τη Αμερική, το μπαλόνι αυτό ήταν κατασκοπευτικό. Δηλαδή είχε τέτοιο εξοπλισμό που μπορούσε να μεταφέρει δεδομένα στις, στην Κίνα. Η κατάρριψη λοιπόν αυτού του μπαλονιού θεωρήθηκε μια προκλητική πράξη από πλευρά τη Κίνα. Είχαμε σκληρέ δηλώσει για το θέμα. Και εξ αυτού εντάθηκαν και οι σχέσεις των δύο χωρών, των δύο επενδυνάμενων. Ο δεύτερο λόγο είναι το ζήτημα τη Ταϊβάν. Το ζήτημα τη Ταϊβάν είναι ένα τεράστιο θέμα για την Κίνα, εξίσου τεράστιο όμω είναι και για τι ΗΠΑ. Ενώ οι ΗΠΑ ακολουθούν την πολιτική τη μια Κίνα, δηλαδή δεν αναγνωρίζουν την ανεξαρτησία τη Ταϊβάν, την ίδια στιγμή διατηρούν σχέσει με την Ταϊβάν, την υποστηρίζουν στρατιωτικά και επιδιώκουν την ασφαλή την επικοινωνία, την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα στενά της Ταϊβάν που είναι πραγματικά στρατηγική σημασία, θα έλεγα και παγκόσμια σημασία. Αυτά τα δύο γεγονότα λοιπόν, η ένταση που προκαλείται λόγω της πολιτικής που ακολουθούν οι ΙΠΑ στην Ταϊβάν. Την αντίδραση της Κίνας ε, στο θέμα αυτό, αλλά και το ζήτημα της κατάρρυψης του μπαλονιού είχαν προκαλέσει μια σοβαρή ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών και η επίσκεψη αυτή του Μπλίνκεν πραγμα πραγματικά λειτουργήσε ως ένας αποσυμπαι... αποσυμπιεστής καθότι ε, και η Κίνα αλλά και η Αμερικανική πλευρά και η Κινέζικη και η Αμερικανική πλευρά έδειξαν τη διάθεση να πέσουν οι τόνοι. Δεν υπογράφηκαν σημαντικές συμφωνίες όμως ε, ε, έγιναν συμφωνίες για πολιτιστικού και μορφωτικού χαρακτήρα δηλαδή θα αυξηθούν οι πτήσεις από και προς το Πεκίνο και προς Ουάσιγκτον. Επίση και θέματα μορφωτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα που σχετίζεται με του φοιτητέ, του Κινέζους που μπορούν να φοιτούν στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ και το ανάποδο Αμερικανοί στα πανεπιστήμια τη ε, Κίνας. Κίνα. Πάντω οι διάβλοι άνοιξαν. Ε, ήδη ανακοινώθηκε η επίσκεψη του Κινέζου Υπουργού Εξωτερικών ε, στην Ουάσιγκτον, που αυτό θα είναι ακόμα ένα βήμα για την εξομάλυνση των σχέσεων. Και ενώ συνέβαιναν αυτά. Είχαμε και τη δήλωση του κυρίου Μπάιντεν, ο οποίος συνεχάρει στην ουσία τον Άντονι Μπλίνκεν και είπε ότι έγινε πολύ καλή δουλειά, αφήνοντας να νοηθεί ότι και η βούληση του Προέδρου των ΗΠΑ είναι προς αυτή την κατεύθυνση να έχουμε με ενός τύπου εξομάλυση των σχέσεων μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Ενώ συνέβαιναν λοιπόν αυτά, σε ένα δείπνο που έγινε, που δόθηκε προς τιμήν του κυρίου Μπάιντεν στην Καλιφόρνια, ένα δείπνο των δωρητών του Δημοκρατικού Κόμματο. Αναφερόμενο στην Κίνα, ο κ. Μπάιντον ε, χρησιμοποίησε προσβλητικέ εκφράσει ε, ε, προ το πρόσωπο του Προέδρου τη Κίνα, οι οποίε προκάλεσαν μία μινι διπλωματική κρίση. Ο πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, αποκάλυψε τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιμπίνγκ δικτάτορα, μια μέρα μετά την επιστροφή του Υπουργού Εξωτερικών Άντωνι Μπλίνκεν από το Πεκίνο, όπου είχε συνομιλίε και με τον πρόεδρο Σι, με στόχο την άμβληση των εντάσσεων μεταξύ των δύο υπεροδυνάμεων. Μετά τη συνάντηση, ο ΣΥ είπε ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδο στο Πεκίνο, ενώ ο Μπλίνκερ ανέφερε ότι και οι δύο πλευρέ είναι ανοιχτέ σε περισσότερε συνομιλίε. Από την πλευρά του, ο Αμερικανό Πρόεδρο, όπω προείπα, δήλωσε ότι η σχέση μεταξύ ΙΠΑ και Κίνα μπήκε στο σωστό δρόμο. Ενώ λοιπόν συνέβαιναν αυτά και ενώ συμμετείχε στο τραπέζι των ε, δωρητών ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο πρόεδρος της Κίνας ντροπιάστηκε από το επεισόδιο με το κοινωνιστικό μπαλόνι αερόστατο που η Ουάσιγκ τον χαρακτήρισε ως κατασκοπευτικό και έστειλε μαχητικό για να το καταρρύψει. Συγκεκριμένα ο κύριος δεν είπε στο τραπέζι, στο δείπνο που παρατέθηκε προς τιμήν του. Ο λόγος για τον οποίο ο Κινέζος Πρόεδρος αναστατώθηκε τόσο όταν κατέριψα τον μπαλόνι γεμάτο κατασκοπευτικό υλικό ήταν ότι δεν γνώριζε πώς το αερόστατο βρισκόταν εκεί. Αυτό φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση τους δικτάτορες όταν δεν ξέρουν τι έγινε. Συνέχισε προσθέτοντας. Όταν καταρρίφθηκε το αερόστατο βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση ο πρόεδρος Σι, μάλιστα διέψευσε ότι βρισκόταν εκεί. Και εξάλλου, σας το υπόσχομαι, μην ανησυχείτε τόσο για την Κίνα. Η Κίνα έχει αληθινές οικονομικές δυσκολίες. Αυτό λοιπόν έφερε πραγματικά σε δύσκολη θέση το Πεκίνο, το οποίο αντέδρασε έντονα. Ο χαρακτηρισμός δικτάτορας που χρησιμοποίησε ο κύριος Μπάιντεν κατά το κινέζο ομολόγο του Σιτζιμπίνγκ προσβάλλει με σοβαρό τρόπο την πολιτική αξιοπρέπεια της Κίνας και αποτελεί ανοιχτή πολιτική πρόκληση, ανέφερε το Κινέζικό Υπουργείο Εξωτερικών αμέσως μετά τη δηλώση του κυρίου Μπάιντεν. Η κινέζικη πλευρά εξέφρασε τη βαθιά δυσαρέσκειά τη και επισήμανε ότι καταδικάζει έντονα το εν λόγω σχόλιο, ανέφερε ο εκπρόσωπο του Υπουργείου ΜΑΟ, Νινγκ. Υπενθυμίζεται ότι ο Μπάιντεν έκανε την προαναφερθήσα την προαναφερθή δήλωση στην Καλιφόρνια, στο δείπνο των Δημοκρατών. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κύριο Μπάιντεν κάνει τέτοιε δηλώσει σε εκδήλωση για συγκέντρωση κεφαλαίων. Συνήθω σε αυτέ τι συγκεντρώσει υπάρχει. Ε, μία εμπιστευτικότητα, δεν διαραίουν αυτά που λέγονται εκεί. Τη φορά όμως αυτοί διέρευσαν και έτσι δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα, το οποίο η άποψη ε, είναι ότι... Η άποψή μας είναι ότι αυτό το επεισόδιο θα ξεπεραστεί γιατί τα ζητήματα που διακυβεύονται με, την, με τις σχέσεις των δύο χωρών είναι πραγματικά τεράστια. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας που είναι οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα. Τη στιγμή λοιπόν που οι ΗΠΑ Αμερικής επιδιώκουν να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με την ε, Κίνα, την ίδια στιγμή η Ουάσιγκτον έχει ένα στρατηγικό σχέδιο απεξάρτησης από συγκεκριμένα προϊόντα που παράγονται στην Κίνα, εποφελία αμερικανικών κολοσσών. Επίσης, στο στρατηγικό αυτό σχέδιο υπάρχει και ένα ζήτημα περιορισμού της Πρόσβαση τη Κίνα σε, τεχνολο... σε δυτική υψηλή τεχνολογία. Αυτό λοιπόν το σχέδιο, αυτή τη στρατηγική, οι ΗΠΑ ζητούν να, να ακολουθήσει, να εφαρμόσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από την πλευρά τη, κάνει τη δική τη στρατηγική. Λέγεται Στρατηγική Οικονομική Ασφάλεια. Δεν αναφέρεται σαφώ στην Κίνα. Πλην πριν... όμω τη φωτογραφίζει. Αυτή αφορά. Η κυρία Φόντερ ασχολείται με το ζήτημα της ε, στρατηγικής οικονομικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως στόχο τον περιορισμό των επενδύσεων ευρωπαϊκών εταιριών στην Κίνα υψηλής τεχνολογίας, αλλά και την πώληση ε, τσίπς, μικροτσίπς στην ε, Κίνα, που είναι ένα ζήτημα το οποίο ενδιαφέρει τις ε, βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας της ε, Κίνας. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, ενώ από τη μία πλευρά έχουμε τις ΗΠΑ να θέλουν να ρίξουν την ένταση με την Κίνα και την ίδια στιγμή να περιορίσουν την έκθεσή τους και την εξάρτησή τους από τις βιομηχανίες της Κίνας, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να υιοθετήσει τη στρατηγική οικονομικής ασφάλειας, ο Πρωθυπουργό της Κίνας επισκέφτηκε το Βερολίνο και ε, το Παρίσι. Είναι ε, σημαντικό ε, το γεγονός ότι επέλεξε αυτές τις δύο χώρες, αυτές τις δύο πρωτεύουσες γιατί είχε προηγηθεί επίσκεψη και του κυρίου Σόλτς στο Πεκίνο και του κυρίου Μακρόν στο Πεκίνο όπου υπογράφηκαν πολύ σημαντικές συμφωνίες για την οικονομία και της Γερμανίας και της Γαλλίας. Να δούμε λοιπόν τι έγινε με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Κίνας στο Βερολίνο. Η Γερμανία και η Κίνα θα πρέπει να συνεχίσουν να συνεργάζονται για να αντιμετωπίσουν από κοινού τι παγκόσμιε προκλήσει. Τόνισαν σε κοινή συνέντευξη τύπου ο Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σόλτ και ο Κινέζο πρωθυπουργό Λι Τσιάνγκ, που, πραγματοποιεί, που πραγματοποίησε επίσημη, επίσημη επίσκεψη στο Βερολίνο. Να συνεχίσουμε τον διάλογο για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ο ένα τον άλλον καλά και να αντιμετωπίσουμε τι παγκόσμιε προκλήσει μαζί, τόνισε ο Σόλτς και πρόσθεσε. Όσο περισσότερο γνωρίζουμε ο ένας για τον άλλον και όσο πιο ανοιχτή είναι η ανταλλαγή απόψεων, τόσο λιγότερο θα είναι, θα υπάρχει, θα είναι το περιθώριο για παρεξηγήσεις. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι το Πεκίνο θέλει να ανεβάσει τις διμερείς σχέσεις σε ένα νέο επίπεδο. Σύμφωνα με το Γερμανό Καγκελάριο, η Κίνα και η Γερμανία θέλουν να αντιμετωπίσουν από κοινού την κλιματική αλλαγή και να προωθήσουν τη συνεργασία στον περιβαλλοντικό τομέα. Μάλιστα το φθινόπωρο προβλέπεται να διεξαχθεί ένα γερμανοκινέζικο περιβαλλοντικό φόρουμ σε επίπεδο υπουργών. Όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Σόλτ είπε ότι κάλεσε την Κίνα να εκπληρώσει την ευθύνη της ως μέλος του Συμβουλίου Ασφάλειας του ΟΗΕ και να επηρεάσει τη Ρωσία μπορεί να υπάρξει δίκαιη ειρήνη μόνο εάν η Ρωσία αποσύρει τα στρατεύματά τη. Είναι επίση σημαντικό η Κίνα να μην παραδώσει κανένα οπλικό σύστημα στη Ρωσία, τόνισε ο Γερμανό Καγκελάριο. Στη συνέχεια, ο Σόλτ και ο Λί παρακολούθησαν μία εκδήλωση στο Υπουργείο Οικονομικών με τη συμμετοχή ηγετικών παραγόντων γερμανικών κολοσσών όπως ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΑΣΦ, Μάρτιν Μπραντερ Μίλλερ, και κορυφαία στελέχη από διάφορε εταιρείε και βιομηχανίε όπω η BMW, η Siemens, η, Siemens, η Merck και άλλε. Η Γερμανία δεν ενδιαφέρεται για η οικονομική αποσύνδεση από την Κίνα, τόνισε ο Σόλτ. Τόνισε πάντω ότι υπάρχουν ακόμα προκλήσει που πρέπει να, βεβλιο... να βελτιωθούν. Αυτέ περιλαμβάνουν τη βελτίωση τη πρόσβαση στην κινέζικη αγορά των γερμανικών εταιριών και καλύτερε συνθήκε ανταγωνισμού. Προφανώ ο κύριο Σόλτ θέλει να αυξήσει τι εξαγωγέ στην Κίνα. Είναι μια τεράστια αγορά. Ο Κινέζο Πρωθυπουργό είπε ότι η χώρα του αποδίδει μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη των σχέσεων Κίνα, Ευρώπη, Γερμανία. Εάν ενισχύσουμε την συνεργασία στην επιστήμη, τη βιομηχανία και τι επιχειρήσει, θα συμβάλλουμε στη σταθερότητα τη παγκόσμια οικονομία, είπε με τη σειρά του ο Κινέζο Πρωθυπουργό. Πάντω, σχεδιάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να απευθύνει έκκληση στην Κίνα για να βοηθήσει να τερματιστεί η σύγκρουση στην Ουκρανία. Αρχικοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών της, Ευρω... της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη σύνοδο κορυφής της 29 και 30 Ιουνίου, αναμένεται να απευθύνουν έκκληση προς την Κίνα να βοηθήσει να τερματιστεί η σύγκρουση στην Ουκρανία, γράφει το Reuters, επικαλούμενο πηγές. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καλέσει την Κίνα να συμμετάσχει στην επίλυση παγκόσμιων προβλημάτων, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, καθώς και να αποκαταστήσει την ισορροπία στις οικονομικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως βλέπουμε λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα των σχέσεων της Κίνας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ενώ λοιπόν συμβαίνει αυτό, έχουμε, ε, ε, ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει επιταχύνει τις εξελίξεις με βάση τις οποίες η ανθρωπότητα από έναν μονοπολικό κόσμο, που υπήρχε μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991-1992, πλέον η... ο πόλεμος στην Ουκρανία επιτάχυνε τις εξελίξεις που οδηγεί την ανθρωπότητα σε έναν πολυπολικό κόσμο. Δηλαδή σε έναν κόσμο όπου πιθανότατα, κατά πάσα πιθανότητα, οι ΗΠΑ θα είναι και πάλι η κυρίαρχη δύναμη, πριν όμως θα υπάρχουν και άλλοι πόλοι, άλλοι ισχυροί πόλοι, οι οποίοι αυτοί μαζί με τις ΗΠΑ θα αποτελέσουν τον λεγόμενο πολυπολικό κόσμο. Δεύτερη υπερδύναμη φαίνεται ότι πλέον κατοχυρώνει τη θέση αυτή η Κίνα, ακολουθεί η Ρωσία, η Ινδία και μια σειρά από άλλες χώρες. Αυτή λοιπόν η κατάσταση, αυτή, αυτός ο ανταγωνισμός ο οποίος οδηγεί σε έναν πολυπολικό κόσμο, έχει επιταχύνει τις εξελίξεις και σε μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχει πάρει, που έχουν πάρει οι αντίπαλοι της δύση. Μία από αυτές τις πρωτοβουλίες είναι η BRICS. Δηλαδή, η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία, η Κίνα και η Νότιος Αφρική δημιούργησαν μία διακρατική οργάνωση, ας πούμε, οικονο... μία οικονομική ένωση, που μπορεί να πάρει τα χαρακτηριστικά που είχε κάποτε η ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα. Θέλουν, δηλαδή, να δημιουργήσουν, δημιούργησαν μία... Ε, κοινή τράπεζα και κάνουν ε, τις, τα απαραίτητα βήματα οτός, ώστε να δημιουργήσουν και ένα κοινό νόμισμα. Ε, υποστηρίζουν την αποδολα, αποδολαριοποίηση και τις συνα, οι συναλλαγές μεταξύ των χωρών αυτών να γίνονται κυρίως με το κινέζικο νόμισμα το Γουάν. Μάλιστα, ε, στην σύνοδο που θα γίνει τον Αύγουστο, σύνοδο κορυφής που θα γίνει τον Αύγουστο στην Νότιο Αφρική, ε, υπάρχουν αιτήσει 30 χωρών να γίνουν μέλη στο, στους BRICS και θα αποφασιστεί εκεί ποιες από αυτές τις αιτήσει θα γίνουν δεκτές. Επίσης υπάρχει μια άλλη πρωτοβουλία η οποία και αυτή εντάσσεται σε αυτές τις γενικές εξελίξεις που οδηγούν στον πολυπολικό κόσμο. Αυτή είναι ο Οργανισμός ε, Συλλογικής Συνεργασίας. Ο Οργανισμός Συλλογικής Συνεργασίας είναι η, θα έλεγε κανείς το Ρωσικό Νάτο το οποίο είναι ο οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε είναι ένας αμυντικός οργανισμός, ο οργανισμός αμυντικής συνεργασίας ιδρύθηκε μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και συμμετέχουν σε αυτήν βασικώς η Ρωσία, η Λευκορωσία και άλλα τέσσερα κράτη της Κεντρικής Ασίας. Επίσης υπάρχει μια άλλη πρωτοβουλία, η πρωτοβουλία που ξεκίνησε ως πεντάδα της Σανγκάης, στη συνέχεια προσθέθηκαν και άλλες χώρες, λέγεται Οργανισμός Συνεργασίας της Σανγκάης, που και εκεί αναμένεται στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής να προσθεθεί και το Ιράν στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης, που υπάρχουν και αιτήσει και τη Σαουδική Αραβία και άλλων χωρών που επίσης έδειξαν το ενδιαφέρον να ενταχθούν σε αυτήν την πρωτοβουλία της Ευρασίας. Και φυσικά υπάρχει και το θέμα του ΑΣΕΑΝ. Το ΑΣΕΑΝ είναι ένωση χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας. Μέχρι στιγμής συμμετέχουν στο ΑΣΕΑΝ 10 χώρες και προβλέπεται να ενταχθεί στο άμεσο μέλλον και το Ανατολικό Τιμόρ θα γίνουν 11 χώρες. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια... Ε, ένας προβληματισμός σε αυτές τις χώρες που και αυτή είναι μια πολιτική παύλα οικονομική ένωση. Επιχειρούν να κάνουν μια πολιτική οικονομική ένωση οι χώρες αυτές. Αυτές αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό δίλημα. Ενώ έχουν σοβαρές οικονομικές σχέσεις με την Κίνα, την ίδια στιγμή η Κίνα με την πολιτική που ακολουθεί στη νότια συνική θάλασσα παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα των χωρών αυτών. Για παράδειγμα στις Φιλιππίνες ή στην Ινδονησία. Εκεί λοιπόν, παρότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, για να εξισορροπήσουν, αν θέλετε, την κατάσταση, αυτές οι χώρες προσπαθούν να αναπτύξουν τις σχέσεις τους και σε στρατιωτικό επίπεδο με τις ΗΠΑ, όμως η στρατηγική τους είναι, σε περίπτωση που υπάρχει κάποια ένταση που θα οδηγηθεί ακόμα και σε ένοπλη συμπλοκή στην περιοχή, να μην συμμετέχουν ούτε με την πλευρά της Κίνας, ούτε με την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Είναι πιθανόν να δούμε αξιωματούχους άμυνας της Νοτιοανατολικής Ασίας να τονίζουν την ανάγκη οι χώρες να βελτιώσουν τη συνεργασία για την επίλυση μιας σειράς περιφερειακών προκλήσεων και ασφάλειας. Τη συνεργασία με τις ΗΠΑ. Αυτό θα περιλαμβάνει η έκκληση προ το Πεκίνο και την Ουάσιγκτον να διαχειριστούν τον ανταγωνισμό του πιο αποτελεσματικά και για βαθύτερε αμυντικέ συνεργασίε με βασικέ χώρε, συμπεριλαμβανομένε τη Νότια Κορέα, των ΗΠΑ και πολλών στην Ευρώπη. Για πολλά κράτη τη περιοχή, η πραγματική πρόκληση θα είναι η εξέβρεση τρόπων ενίσχυση αυτών των αμυντικών εταιρικών σχέσεων για την αντιμετώπιση των αναγκών ασφαλεία, χωρί να συμμετάσχουν στη μία ή στην άλλη πλευρά στον πολιτικό περιφερειακό ανταγωνισμό μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, ενώ προσπαθούν να ισορροπήσουν οι χώρες του ΑΣΕΑΝ μεταξύ της Κίνας και των ΕΠΑ της Αμερικής, η Ουάσιγκτον ακολουθεί μία άλλη συμπληρωματική στρατηγική. Ακριβώς επειδή νιώθει εγκλωβισμένη στις οικονομικές σχέσεις με την Κίνα, κυρίως επειδή Κολοσσι της ε, Αμερικανικής οικονομίας έχουν επενδύσει πολλά στην Κίνα, θέλει να δημιουργήσει μια νέα Κίνα αναπτύσσοντας και βελτιώνοντας τις σχέσεις η Ουάσιγκτον με το Νέο Δελχή, δηλαδή με την Ινδία. Και γι' αυτό επισκέφθηκε πριν από λίγες μέρες ο πρόεδρος της Ινδίας, επισκέφθηκε τις Ηνωμένε Πολιτείε. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι ήδη έχουν υπογράψει μια αμυντική συμφωνία ε, όπου η Ινδία θα εισάγει και οπλικά συστήματα αλλά και τεχνολογία για συμπαραγωγή στην Ινδία για να απεξαρτηθεί από την ε, αμυντική βιομηχανία της Ρωσίας γιατί μέχρι στιγμής πολύ σημαντικό μέρος των οπλικών συστημάτων των ενόπλων δυνάμεων της Ινδίας ε, το προέρχεται από την ε, ρωσική αμυντική βιομηχανία. Άρα έχουμε μία κίνηση και της Ινδίας και των ΗΠΑ να αναπτύξουν τις σχέσεις τους για να εξισορροπηθεί η κατάσταση από την αναβάθμιση του γεωπολιτικού ρόλου της Κίνας, μια αναβάθμιση που επιταχύνθηκε και μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας. Αυτά λοιπόν και σε σχέση με τις σχέσεις Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και τα τεκτενόμενα σε αυτή την κρίσιμη περιοχή της ανθρωπότητας, να πάμε τώρα στα εσωτερικά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εκεί Είχαν μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, ενώ εκρεμεί η δίωξη εναντίον του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ του Ντόναλτ Τραμπ για το θέμα με εκείνη την κοπέλα η οποία του παρήχε κάποιε εξυπηρετήσει και τη έδωσε 100.000 δολάρια για να μην μιλήσει. Ενώ λοιπόν είναι εκρεμεί η δίωξή του στο δικαστήριο για εκείνο το ζήτημα. Το FBI εισέβαλε στη βίλα του στην Φλόριντα, στο Μαϊάμι, και βρήκε μέσα στη βίλα του πολύ σημαντικά απόρριτα έγγραφα μεταξύ αυτών και σχέδια ε, που αφορούν την πυρηνική την, τη στρατηγική της πυρηνικής ασφάλειας των ΗΠΑ αλλά και της χρήσης των πυρηνικών όπλων των, των ΗΠΑ. Εκεί λοιπόν αυτό το υλικό παραδόθηκε στον Ισανγκελέα και του άσκησε δίωξη για 37 αδικήματα, πολλά από αυτά κακουργήματα. Κινδυνεύει λοιπόν ο Ντόναλτ Τραμπ να ε, φυλακιστεί. Θα είναι ίσως η πρώτη φορά που ο πρόεδρος του ΗΠΑ αντιμετωπίζει ποινή φυλάκιση. Και ενώ συμβαίνει αυτό, την ίδια στιγμή ο Ντόναλτ Τραμπ καλεί τους φίλους του να τον στηρίξουν και πράγματι μέσα σε 48 ώρες ε, όταν απίφθινε την έκκληση να τον στηρίξουν συγκέντρωθηκαν 7 εκατομμύρια δολάρια από τους υποστηρικτές του στον λογαριασμό της προεκλογικής καμπάνιας για να εξασφαλίσει το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων στις εκλογές του 2024. Ενώ λοιπόν κτυπιέται ο Τραμπ και φαίνεται ότι ε, ενισχύεται η συσπήρωση των Ρεπουμπλικάνων γύρω από το πρόσωπό του, την ίδια στιγμή υπάρχουν δημοσιεύματα που φέρουν και τον ίδιο τον πρόεδρο τον Τραμπ να εμπλέκεται σε υπόθεση δωροδικίας ο ίδιος από την Ουκρανία όταν ήταν αντιπρόεδρο με το ποσό των 5 εκατομμυρίων, υπάρχει δε και ένα πρόβλημα με το γιο του, το οποίο φαίνεται ότι επιλύεται μετά από μία συμφωνία που έκανε ο γιο του με την δικαιοσύνη, την οποία ε, χαρακτήρισε ο Ντόναλτ Τραμπ σκανδαλώδη. Να δούμε λοιπόν ποια είναι η υπόθεση του γιου του κυρίου Βάιντεν. Ο δικηγόρος του Χάντερ Βάιντεν. Δήλωσε ότι η πενταετής ομοσπονδιακή έρευνα εις του επιλήθηκε με συμφωνίες που έγιναν μεταξύ του ερευνομένου και της δικαιοσύνης για τις αδικίες της μη καταβολής φορολογίας εισοδήματος, εδώ για φοροδιαφυγή πρόκειται, και την κατηγορία για παραδίαση της νομοθεσίας περί πυροβόλων όπλων. Όσον αφορά αυτή την υπόθεση, ο Λευκός Ήκος δήλωσε ότι ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία αγαπούν το γιο τους και τον υποστηρίζουν, καθώς συνεχίζει να ξαναφτιάχνει τη ζωή του. Δεν θα κάνουμε άλλα σχόλια. Ο Χάντερ Μπάιντεν, 53 ετών, θα κάνει σύμφωνα με την ίδια πηγή μία συμφωνία με την Εισαγγελία για παραβίαση της νομοθεσίας περί πυροβόλων όπλων, κάτι που ισοδυναμεί με παραδοχή ενοχής κατηγορείται ότι απέκτησε πυροβόλο όπλο το 2018 ενώ ήταν τοξικομανής, κάτι που απαγορεύεται από την Αμερικανική νομοθεσία. Όσον αφορά αυτή τη συμφωνία που έγινε μεταξύ του Χάντερ Μπάνιντεν και της δικαιοσύνης, ο πρώην πρόεδρος Ντόναλτ Τραμπ, που βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σειρά δικαστικών υποθέσεων, είπε αντιδρώντας σε μία ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί ο ίδιος, το Truth Social, ότι ο Χάντερ Μπάιντεν τιμωρήθηκε απλά με ένα πρόστιμο για τροχαία παράβαση, ε, επιρρύπτοντας ευθύνες στους ε, ε, δικαστές ότι δεν τον δίκασαν, ότι έκανε ένα deal αγγλιστή μαζί του, και η ποινή που τα επιβλήθηκε είναι η ποινή μιας τροχαίας παράβασης. Αυτά λοιπόν και σε σχέση με τα εσωτερικά της Αμερικής. Να περάσουμε στο κορυφαίο ζήτημα που διαρκεί εδώ σχεδόν και εδώ και, ενάμιση, και σχεδόν 1,5 χρόνο. Μιλάμε για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Από τις 4 Ιουνίου έχει ξεκινήσει η, η αναμενόμενη εδώ και μήνες, από το χειμώνα μιλούσαμε για την αντεπίθεση, Ξεκίνει, έχει ξεκινήσει η αντεπίθεση η οποία αντεπίθεση ε, έχει δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι, κατεύθυνση είναι είναι η βόρεια, που έχει ως κύριο στόχο την ανακατάληψη του Μπαχμούτ. Το Μπαχμούτ έχει μια ε, έχει αποκτήσει εμβληματικά χαρακτηριστικά διότι επί περίπου 9 μήνες πολεμούσαν εκεί οι ρώσοι και η δύναμη Βάγκνερ να την καταλάβουν από επιλεκτές δυνάμεις του ουκρανικού στρατού, κάτι που έγινε πριν από ε, μερικές εβδομάδες. Τώρα λοιπόν στο πλαίσιο της αντεπίθεσης επιχειρούν να ανακαταλάβουν οι Ουκρανικές δυνάμεις τον Μπαχμούτ. Έχουν πετύχει ορισμένα εδαφικά κέρδη βορείως και νοτίως του Μπαχμούτ. Και η δεύτερη κατεύθυνση της αντεπίθεσης είναι στο Νότο, στην περιοχή της Ζαπορίζια, που έχει ως στόχο οι Ουκρανικές δυνάμεις να διαρρήξουν την οργανωμένη αμυντική τοποθεσία των Ρώσων, να φτάσουν στην πόλη και λιμάνι Μπερντιάνσκ, Εκεί υπάρχει μια ναυτική βάση του Ουκρανικού πολεμικού ναυτικού που τώρα την κατέχουν οι Ρώσοι. Υπάρχει και ένα αεροδρόμιο, στρατιωτικό αεροδρόμιο. Αυτή λοιπόν την πόλη τη στρατηγική σημασία θέλουν να καταλάβουν οι Ουκρανικέ δυνάμει και ταυτόχρονα να απομονώσουν τον νότιο μέτωπο από τον βόρειο μέτωπο. Με αυτόν τον τρόπο θα έχει κοπεί και η χερσαία πρόσβαση από την Ρωσία στην Κρυμαία και η Κρυμαία θα έχει αποκοπεί και θα έχει γίνει στην ουσία ένα νησί. Και με την καταστροφή της γέφυρας θα αποκοπεί εντελώς η επαφή αποξηράς της Ρωσίας με την Κρυμαία για να ακολουθήσει στη συνέχεια η επίθεση, να εξουδετερωθούν οι δυνάμεις στο νότιο μέτωπο της Ρωσίας και στο τέλος η κατάληψη της Κρυμαίας. Σύμφωνα με την εκτίμησή μας, αλλά και με, διεθνή, με δημοσιεύματα διεθνών κέντρων στρατηγικής ανάλυσης, Αυτό είναι ο στρατηγικός στόχος όχι μόνο του Κιέβου, αλλά και του Λονδίνου και της Ουάσιγκτον. Η κατάληψη της Κρυμαίας. Γιατί. Διότι η Ρωσία κατέχοντας την Κρυμαία έχει υπερδιπλασιάσει τον θαλάσσιο χώρο που ελέγχει στον εύξηνο πόντο. Αυτό λοιπόν είναι ένα τεράστιο ζήτημα στρατηγική σημασία γιατί τη Δύση. Θέλει να αφαιρέσει αυτό το πλεονέκτημα και να περιορίσει τον έλεγχο της Ρωσίας μόνο στις ακτές που ξεκινούν ανατολικά της Κρυμαίας και φτάνουν μέχρι τα σύνορα με την Γεωργία στην Απκαζία. Αυτά λοιπόν ενώ έχει ξεκινήσει η αντιπίθεση, στο δεύτερο, στη, στο δεύτερη κατεύθυνση αυτή της Ζαπορίζια Μελιτόπολη Μπερδιάνσκ, σε αυτή την κατεύθυνση έχει πετύχει και εκεί ορισμένες, έχει ορισμένες επιτυχίες η Ουκρανική αντεπίθεση. Συνολικά έχουν απελευθερώσει έξι οικισμούς, ε, όμως ε, υπάρχουν την ίδια στιγμή και πολύ μεγάλες απώλειες, γιατί, γιατί ο, ο επιτιθέμενος πάντα ε, έχει πολύ μεγάλες απώλειες, αυτό ήταν αναμενόμενο, ε, επειδή ακριβώς ο αμυνόμενος έχει ε, οργανωμένη τοποθεσία, έχει ναρκοπέδια, έχει η ε, ρωσική πλευρά και την υπεροχή, την αεροπορική υπεροχή και όντως ε, υπάρχουν πολύ σημαντικές απώλειες από πλευράς της, ε, του Ουκρανικού στρατού να δούμε τι λέει ένας αξιωματικός Ουκρανός για το θέμα. Η αεροπορική υποστήριξη μας λείπει πολύ. Η αεροπορία των Ρώσων λειτουργεί κατά κύματα, όπως ήταν στο Βιετνάμ και στο Αφγανιστάν, όπως λειτουργούσε στο, στο Βιετνάμ η Αμερικανική αεροπορία και στο Αφγανιστάν και η Ρωσική και η Αμερικανική. Συνεχώς, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, εργάζονται και μας επιτίθενται, είτε με ελικόπτερα είτε με αεροπλάνα. Είπε ο του τάγματο της, της 128 η ταξιαρχίας της, του Ουκρανικού στρατού. Η αντεπίθεσή μας θα μπορούσε να είναι πολύ πιο αποτελεσματική και ασφαλέστερη για, τα, για τους στρατιώτες μας στο έδαφος αν είχαμε τα F-16. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να τους πολεμήσουμε καθόλου με τα αντιαρπαρικά και με τα αντιαεροπορικά μας και τα ραντάρ μας. Όταν έχουμε όμως F-16 θα μπορούσαμε να χτυπήσουμε ένα ή δύο να καταρρύψουμε ένα ή δύο ρωσικά αεροσκάφη να φοβηθούν και να μην πετούν συνεχώ πάνω από τι θέσει μα. Καταρχάς για το θέμα τη αντεπίθεση. Επειδή το θέμα είναι τεράστιο και επειδή από την αντεπίθεση θα εξαρτηθεί η συνέχιση τη υποστήριξη τη Δύση προ την Ουκρανία. Ε, υπάρχουν λοιπόν σημαντικέ απώλειε. Έχουν εδαφικά κέρδη οι Ουκρανοί, αλλά το τίμημα είναι μεγάλο. Να δούμε τι λέει γι' αυτό. Η, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Πενταγώνου για το θέμα της αντιεπίθεσης. Με την Ουκρανική αντεπίθεση να μην έχει αποφέρει κάποιο σημαντικό όφελος για το Κίεβο, άλλωστε και οι ίδιοι Ουκρανοί μιλούν για την ανακατάληψη έξι ε, έως οκτώ οικισμών, το Αμερικανικό Πεντάγωνο αναγνωρίζει πως αυτή θα είναι σκληρή για τις Ουκρανικές Ένωπες Δυνάμεις και ότι θα προκαλέσει μεγάλες απώλειες. Οι εκτιμήσεις μας ήταν αρκετά σαφές, σαφείς από την αρχή. Νομίζω ότι το ξέρετε. Καθώς βλέπετε οι συγκρούσεις να συνεκίζονται προς τα ανατολικά, ότι έχουμε πει ότι θα γίνουν πολλές μάχες που γίνονται. Ξέρουμε ότι θα υπάρξουν πολύ σκληρές μάχες. Γνωρίζουμε επίσης ότι αυτό θα πάρει χρόνο και είμαστε βέβαιοι ότι οι Ουκρανοί έχουν αυτά που χρειάζονται, τα οπλικά συστήματα. Υποστήριξε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σαμπρίνα Σάιν. Έχουμε εκτιμήσει τις απώλειες. Γνωρίζουμε ότι θα υπάρξουν απώλειες στο πεδίο της μάχης. Αυτό είναι το δυσάρεστο κομμάτι του πολέμου, είπε η εκπρόσωπος του Πενταγώνου, επισημένοντας πως οι ΙΠΑ έχουν προμηθεύσει την Ουκρανία με όλα τα συστήματα και τις δυνατότητες που έχουν ανάγκη τα ουκρανικά στρατεύματα. Γνωρίζουμε ότι πρόκειται να είναι μια σκληρή μάχη. Φυσικά οι Ρώσοι θα προσαρμοστούν, όπω άλλωστε έχουν κάνει και στην αρχή του πολέμου, ανέφερε η αναπληρώτρια εκπρόσωπο του Πενταγώνου. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, έχουμε ένα πολύ σημαντικό άρθρο των Financial Times, το οποίο τονίζει ότι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν την πορεία της αντεπίθεσης είναι τα επιθετικά ελικόπτερα της Ρωσίας Κάμοφ 52, τα επωνομαζόμενα και Alligator, αλιγάτορες δηλαδή, τα οποία είναι αυτά υπεύθυνα για τις σημαντικές απώλειες που έχουν οι Ουκρανικές δυνάμεις, κυρίως το αρματικό δυναμικό, έχουν χάσει αρκετά γερμανικής κατασκευής άρματα Leopard, και τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Bradley αμερικανικής κατασκευής επίσης λένε ότι δεν είναι δυνατόν να τα αντιμετωπίσουμε με τα μέσα που έχουμε γιατί έχουν συστήματα ε, αυτοπροστασίας. Είναι λοιπόν ένα ζήτημα, ζήτημα γενικός η επιθετική ε, υπεροχή, η αεροπορική υπεροχή που έχουν οι ρωσικές δυνάμεις έναντι των ουκρανών είναι ένα ζήτημα που επηρεάζει σε ένα βαθμό την πορεία των εξελίξεων στην ε, αντιπέθεση. Ε, Τρία ουκρανικά drone τα οποία κατευθύνονταν στη Μόσχα καταρρίφθηκαν, αναχαιτίστηκαν με ηλεκτρονικό πόλεμο από, την, από τις ρωσικές δυνάμεις ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Μόσχας. Επίσης ο κύριος Μακρόν ο πρόεδρος της Γαλλίας δήλωσε ότι έχουν προμηθεύσει η Ιταλία και η Γαλλία το αντιαεροπορικό σύστημα SAMT το οποίο είναι ένα αντιρρεπορικό σύστημα μέσων και μεγάλων υψών. Το έχουν ε, παραχωρήσει στην Ουκρανία και για να ενισχύσουν την, την αεράμενα της Ουκρανίας. Ο πρόεδρος Ουκρανίας Βλαντιμίρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι ο Ουκρανικός στρατός συντρίβει τους Ρώσους βολής τόσο στο Ανατολικό όσο και στο Νότιο Μέτωπο όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η αντεπίθεση των δυνάμεων του Κιέβου επί του παρόντο οι στρατιώτε μα στο νότο και στο ανατολικό τμήμα τη χώρα συντρίβουν τον εχθρό, συνεχίζοντα την εκαθάριση στο ουκρανικό έδαφο, είπε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δόθηκε στη δημοσιότητα. Αναφερόμενο στη διάσκεψη του Λονδίνου που έγινε για την, ανα... για την ανάκαμψη τη Ουκρανία, ο Ζελένσκι είπε ότι η μεταπολεμική ανοικοδόμηση τη χώρα θα εγγυηθεί την ασφάλειά τη την άμυνα έναντι ενδεχόμενης νέας ρωσικής επίθεσης που πιθανόν να γίνει στο μέλλον. Επίσης έχουμε και άλλες εξελίξεις στο θέμα. Η Ρωσία δίνει ορισμένα δώρα σε στρατιώτες ή και αξιωματικούς που καταστρέφουν ε, άρματα και τα θεραγισμένα οχήματα κυρίως δυτικής κατασκευής καθώς επίσης και σε εκείνους που καταρρύπτουν είτε ελικόπτερα είτε αεροσκάφη είτε μη επανδρομένα αεροσκάφη. Εκτός όμως από τα δώρα, τα μπόνους, ας πούμε αυτή τη λέξη που δίνονται σε στρατιώτες από το κράτος, έχει δημιουργηθεί και ένα ταμείο από μια ομάδα επιχειρηματιών, η οποία έδωσε σε έναν στρατιώτη που κατέστρεψε ένα λεόπαρτ το ποσό των 12.000 δολαρίων. Που είναι ένα μεγάλο ποσό, δώρο, είναι όλες αυτές οι κινήσεις που θέλουν να ανεβάσουν το ηθικό όπως αντιλαμβάνεται ο καθής, των αμυνωμένων στρατιωτών της, της Ρωσίας. Οι ΗΠΑ θα ανακοινώσουν ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, δήλωσε ο Μπλίνκεν. Ο Μπάιντεν είπε ότι θα είμαστε με την Ουκρανία για όσο διάστημα χρειαστεί και οι δύο χώρες μας είναι βαθιά αφοσιωμένες σε αυτό. Θα συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε αυτή τη δέσμευση μεταξύ άλλων μέσω ενός ισχυρού πακέτου αμερικανικής βοήθειας, το οποίο θα ανακοινωθεί εν καιρό. Ο συντονιστή δε στρατηγικών επικοινωνιών στο, Σύμβολο Εθνικής Ασφα... στο Συμβούλιο Εθνική Ασφάλεια του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, δήλωσε η Αμερικανική κυβέρνηση πιστεύει ότι κάθε είδου ειρηνευτικέ διαπραγματεύσει για την Ουκρανία θα πρέπει να ξεκινήσουν τουλάχιστον με τη συζήτηση του σχεδίου, του σχεδίου. 10 σημείων που έχει βάνει στο τραπέζι ο Ζελένσκι. Επίσης, το Πεντάγωνο, παρακάμπτοντας πιθανόν αντιρρήσεις που υπάρχουν στο Κογκρέσο, ανακοίνωσε ότι θα στείλει οπλικά συστήματα 6,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία, μετά από λογιστική... Ε, αναπροσαρμογή που έγινε στην, στην στρατιωτική βοήθεια που έχει σταλεί μέχρι τώρα. Λέγεται ότι αυτή έχει υπερκοστολογηθεί κατά 6,2 δισεκατομμύρια δολάρια και σε αυτό το ποσό, το οποίο ήδη, ήδη έχει εγκριθεί από το Κογκρέσο, για αυτό το ποσό θα σταλούν νέα οπλικά συστήματα. Εδώ έχουμε και μία ε, νέα εξέλιξη. Ε, θεωρώ ότι είναι μια εξέλιξη που θα πρέπει να παραδειγματίσει και τη χώρα μας, ενώ η Ουκρανία βρίσκεται σε πόλεμο. Σε ένα πόλεμο καταστροφικό που έχει οδηγήσει και την οικονομία της πραγματικά στα τάρταρα. Έχει τεράστια προβλήματα η οικονομία. Παρ' όλα αυτά οι οικονομικοί παράγοντες, οι ιδιώτες πήραν πρωτοβουλία και μάζεψαν το ποσό αυτό ήταν πριν λίγες εβδομάδες, των 150 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο θα διατεθεί σε εταιρείε οι οποίες θέλουν να αναπτύξουν μη επανδρομένα ε, αεροσκάφη ή και συστήματα αντιτρόν, δηλαδή ηλεκτρονικού πολέμου για την αντιμετώπιση των εχθρικών τρόν. Και βλέπουμε ότι αυτό το ταμείο πιθανόν να έχει... Ε, αυξηθεί το ποσό που έχει, αυτό, που έχει συγκεντρωθεί σε αυτό το ταμείο. Βλέπουμε ήδη τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής που προήλθε από πρωτοβουλία, επαναλαμβάνω, επιχειρηματιών του ιδιωτικού ε, τομέα, ότι μία βιομηχανία με κεφάλαια που άντλησε από αυτό το ταμείο έχει αναπτύξει ένα μια επανδρομένο αεροσκάφος το οποίο έχει εμβέλεια χίλια χιλιόμετρα. Μπορεί να αντιληφθεί κανεί, δεν χρειάζεται να είναι στρατιωτικό, ότι όταν ένα τέτοιο μη επανδρομένο αεροσκάφο μπορεί να διεισδύσει στον εχθρικό χώρο, ένα αέριο χώρο για χίλια χιλιόμετρα, και αν φέρει μια κεφαλή με 40, 50 ή και 100 κιλά εκρηκτικά, τότε στην ουσία είναι ένα πύραυλο. Ένα πύραυλο με βεληνικέ χιλίων χιλιόμετρων. Η Ελλάδα λοιπόν, που πραγματικά για λόγου που δεν είναι τη εκπομπή μα, έχει μείνει πίσω στον τομέα τη αμυντικής βιομηχανία και επειδή ακριβώ τα μη επανδρομένα αεροσκάφη είναι ένα παράγοντα που επηρεάζουν του πολέμου. Επηρέασαν τον πόλεμο στη Λιβύη, επηρέασαν τον πόλεμο στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, επηρεάζουν τον πόλεμο τώρα στην Ουκρανία. Θα πρέπει λοιπόν, και επειδή είναι ένα τομέα ο οποίο δεν χρειάζεται τεράστια κεφάλαια, θα πρέπει να παραδειγματιστούμε. Καταρχά, οι Έλληνε επιχειρηματίε από του Ουκρανού επιχειρηματίε, αλλά και από την αμυντική βιομηχανία τη Ουκρανίας, και να ακολουθήσουμε τα βήματά τους, να αποκτήσει και η πατρίδα μας τέτοιες δυνατότητες. Πάντως, όσον αφορά την κυβέρνηση της Ουκρανίας, αναγνώρισε πλήρη φοροαπαλλαγή στις εταιρείε οι οποίες κατασκευάζουν τα εν λόγω συστήματα. Ε, στην σύνοδο που έγινε στο Λονδίνο, συζητήθηκε το θέμα της ανικοδόμησης της Ουκρανίας, να πούμε ότι, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, απαιτείται το ποσό των 411 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Πάντως, οι άλλοι υπολογισμοί λένε ότι χρειάζεται, θα χρειαστεί το ποσό του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Όπως μπορεί να αντιληφθεί ο καθής, μετά τον πόλεμο θα υπάρχει ένας οργασμός στην Ουκρανία και εκεί ορισμένες χώρες, για παράδειγμα η Ιταλία, Εγγράφουν από τώρα υποθήκε για να είναι παρούσες στην ανοικοδόμηση και σε αυτόν τον χωρό των εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα ακολουθήσει αμέσως μετά τη λήξη του πολέμου. Ε, τέλος όσον αφορά την Ουκρανία, ε, σύμφωνα με νομικούς κύκλους, με έγκριτους νομικούς κύκλους υπάρχουν σοβαρά εμπόδια για τη χρησιμοποίηση του συνόλου των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας στην Ευρώπη για τη χρησιμοποίησή τους στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Ήδη εργάζονται εντατικά για να βρεθούν τρόποι, τουλάχιστον ένα μέρος από τις παγωμένες αυτές αξίες, ρωσικές αξίες, να ε, κατασχεθεί και να δοθεί στην Ουκρανία για την ε, ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Πάντως, η Βρετανία ψήφισε νόμο, με την, με, σύμφωνα με τον οποίο θα κρατήσει παγωμένες τις ρωσικές αξίες που υπάρχουν στο βρετανικό έδαφος έως ότου η Ρωσία καταβάλει το σύνολο των αποζημιώσεων που θα απαιτήσει η Ουκρανία μετά το τέλος του πολέμου. Αυτά λοιπόν και για την Ουκρανία. Να πάμε σε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που είναι η Αφρική. Η Αφρική πλήττεται από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Γιατί, Γιατί υπάρχει πρόβλημα με, με τη μεταφορά των σιτηρών από τις αγορές και της Ουκρανίας και της Ρωσίας στην Αφρικανική Ήπειρο. Και εκεί υπάρχει και επιστημικό πρόβλημα γιατί είναι εξαρτημένες αρκετές χώρες της Αφρικής από τα σιτηρά της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Όμως υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Σοβαρά παράπονα των Αφρικανών ηγετών για τον πακτολό χρημάτων που δίνονται στην Ουκρανία ενώ η Δύση δεν δείχνει το ίδιο ενδιαφέρον για τις Αφρικανικές χώρες. Και μάλιστα τα παράπονα είναι επώνυμα από υπουργού εξωτερικών, από διπλωμάτες των Αφρικανικών χωρών, οι οποίοι δηλώνουν ότι αυτό αυξάνει την αρνητική στάση που τηρούν ορισμένε Αφρικανικέ χώρε απέναντι στη Δύση και είναι σαν να τι μπρόχνουν στο στρατόπεδο του παγκόσμιου νότου, δηλαδή στι χώρε οι οποίε αρνούνται να καταδικάσουν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και Άλλε είτε τηρούν ουδέτερη στάση ή άλλε παίρνουν ακόμα και τη, θάση, τη, τη στάση τη ε, ε, Ρωσία. Να δούμε μόνο ορισμένε δηλώσει που έχουν κάνει αξιωματούχοι αφρικανικών χωρών. Την ώρα που κάποιε αφρικανικέ χώρε είναι αντιμέτωπε με συγκρούσει, οι οποίε προστίθενται στην οικονομική κρίση, υπάρχουν συγκρούσει, για παράδειγμα, στο βόρειο Κονγκό, στο Σουδάν και σε τόσε άλλε περιοχέ στην Αφρική. Την ώρα λοιπόν που συμβαίνουν αυτά δεν παίρνουν στήριξη οι χώρες αυτές, αλλά στήριξη παίρνει η Ουκρανία από τις δικές χώρες. Και αυτό είναι πρωτοφανέ. Η Δύση επικεντρώνεται στην παροχή βοήθεια στις δυτικές χώρες. Κατήγγειλε κυβερνητική πηγή στη Ζάμπια. Επίσης, η ιστορία της υποδούλωσης και του αποκλεισμού της Αφρικής απαιτεί τη ριζική επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο εκπροσωπείται στους παγκόσμιους θεσμού Εκτιμά ο Χάουαρντ ο Χάουαρτ Φρέντς, καθηγητής δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Ο ίδιος υπενθυμίζει ότι ο πληθυσμός της Αφρικής που αντιπροσώπευε λιγότερο από το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού το 1950, θα αντιπροσωπεύει το 40% της ανθρωπότητας ως το τέλος του αιώνα. Γίνονται αναφορές λοιπόν και στον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στο Σουδάν, στον Ταρφούρ υπάρχει μια ανθρωπιστική κρίση στο Βόρειο Κονγκό και οι Αφρικανικές χώρες ζητούν από τη Δύση να τηρήσει ανάλογη πολιτική με αυτήν την πολιτική που κρατεί που τηρεί απέναντι στην Ουκρανία να τηρήσει και στις Αφρικανικές χώρες οι οποίες έχουν ανάγκη την οικονομική υποστήριξη της Δύσης. Το επόμενο θέμα το οποίο θα εξετάσουμε είναι το θέμα της υπόθεσης Μπελέρη. Ο Φρέντι Μπελέρη είναι... Ε, Έλληνα ε, της Χιμάρα ήταν υποψήφιος δήμαρχος, συμμετείχε τις εκλογές κέρδισε τις εκλογές και ήδη έχει ανακηρυχθεί δήμαρχος από το τοπικό δικαστήριο της Παρ' Παρόλα αυτά και ενώ έχει εκλεγεί δήμαρχος παραμένει φυλακισμένος είναι μια υπόθεση που ξέρετε την άσμο επιτραπεί η έκφραση την έστησαν οι κρατικές υπηρεσίες της Αλβανίας τον κρατούν στη φυλακή γιατί θέλουν ε, να υφαρπάξουν ε, 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 την δημαρχιακή έδρα να ε, προκηρύξουν νέες εκλογές για να ξαναπάρουν την έδρα άνθρωποι προσκύμινοι στο Ράμα γιατί το ζήτημα δεν είναι τόσο εθνικό δεν στρέφεται δηλαδή πρωτογενός εναντίον της ελληνικής εθνικής μειονότητας της Βορείου υπήρου της, νοτιο-, της Νότιας Αλβανίας είναι κυρίως οικονομικό Η, ο Δήμος της Χιμάρας έχει ένα μέτωπο Φιλέτο στο Ιόνιο που είναι περίπου 25 χιλιόμετρα και είναι πεντακάθαρες ακτές. Την έχουν ε, βάλει στο στόχαστρο και μεγάλοι μαφιόζοι που ασχολούνται ξέρετε με το γνωστό εμπόριο αλλά και κυβερνητικοί αξιωματούχοι, συγγενείς κυβερνητικών αξιωματούχων. Εκμεταλλεύτηκαν τη δημαρχία του προηγουμένου δημάρχου του κυρίου ο οποίος ήταν προσκύμενος στον ε, Ράμα και έχει τη δικαιοδοσία ο Δήμαρχο να αποχαρακτηρίζει ορισμένε περιοχέ και να τι δίνει για στρατηγικέ επενδύσει. Και έτσι έχουν δημιουργηθεί είτε ξενοδοχεία είτε οικισμοί πολιτιλών κατοικιών που όλες αυτές οι, οι επενδύσεις είναι επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων, δηλαδή το διακύβημα είναι δισεκατομμύρια δολάρια ή ευρώ σε αυτή την περιοχή και γι' αυτό κρατούν το Φρέντι Μπελέρι στην φυλακή. Να δούμε λοιπόν ένα άρθρο του Νίκου Μελέτη τι λέει για το θέμα. Συνεχίζει να κρατά σε ομοιρία το Φρέντι Μπελέρη και την Αθήνα ο Αλβανό Πρωθυπουργό Έντι Ράμα, καθώ με προσχήματα και με προβληματικέ αποφάσει απορρίπτονται η μία μετά την άλλη οι εφέσει των δικηγόρων του για έστω και με περιοριστικού όρου απελευθέρωση, ώστε να μπορέσει να ορκιστεί στη θέση του Δημάρχου Χιμάρα. Απορρίφθηκε μία ακόμη πριν λίγε μέρε απορρίφθηκε μία ακόμη αίτηση των δικηγόρων του, παρά το γεγονό ότι προσκόμισαν την απόφαση του Δικαστηρίου τη Αυλώνα που τον ανακήρυξε δήμαρχο τη Χιμάρα στι 13 Ιουνίου, με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα και προφανώ δεν υπάρχει θέμα παραβίαση περιοριστικών όρων ή διαφυγή του. Εν τω μεταξύ, εκκρεμεί μία ακόμη αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο που έχει υποβληθεί πριν από μερικέ εβδομάδε. Αλλά η εκδίκασή του μπορεί να γίνει ακόμα και σε διάστημα ενό μήνα, χωρί να διαφαίνεται ότι το αποτέλεσμα θα είναι διαφορετικό. Η πρώτη αντίδραση από την Αθήνα ήρθε από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η απόρριψη τη αίτηση αποφυλάξης του Μπελέρη, προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά του ω νέου δημάρχου Χιμάρα, παρεμποδίζει ευθέω την ορκομοσία του και προκαλεί βαθύ προβληματισμό για τους πραγματικούς στόχους που κρύβονται πίσω από τη δίωξή του. Το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά τι εξελίξει και αναμένει το σεβασμό του τεκμηρίου τη αθωότητα, θεμελιώδου στοιχείου του κράτου δικαίου από τη γειτονική χώρα. Έτσι, παραμένει η ακρεμότητα στο Δήμο Χιμάρα, όπου τυπικά εντό διμήνου από τι εκλογέ θα πρέπει να έχει ορκιστεί το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και ο νέο Δήμαρχο. Ενώ μέχρι τότε ο προηγούμενο Δήμαρχο κ. Γκόρο, προστατευόμενο του Έντι Ράμα, ο οποίο έχασε τι εκλογέ από τον Φρέντι Μπελέρη, συνεχίζει να ασκεί. Κανονικά τα καθήκοντά του. Έτσι, είτε θα παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την ορκομοσία του Μπελέρη, ανοίγοντα το δρόμο για ακύρωση τη εκλογή του, είτε θα του επιτρεπεί να ορκιστεί ενώσο θα συνεχίζεται η διαδικασία για την εκδίκαση τη υπόθεση για την οποία κατηγορείται. Και τότε, εφόσον καταδικαστεί, θα είναι στο χέρι τη εκτελεστική εξουσία να προωθήσει και να επιβάλλει την καθαίρεσή του και να προκηρύξει νέε εκλογέ. Είναι ενδεικτικό πάντως της, τάξης, της τάσης των αλβανικών αρχών ότι ακόμα και τώρα δεν έχει παραδοθεί στους συνηγόρους του Μπελέρη κρίσιμο υλικό της δικογραφίας εναντίον του, μεταξύ αυτών και η παράνομα ηχογραφημένε συνομιλίες του με τον καταγγέλλοντα την εξαγορά ψήφων. Όμως το μήνυμα που απευθύνεται και στην Αθήνα, ο Ράμα στέλνει ένα μήνυμα. Και το μήνυμα αυτό δεν απευθύνεται μόνο στον Μπελέρη, απευθύνεται και στην Αθήνα με επίκληση της αδιάβλητης δικαστικής εξουσίας της Αλβανίας, επιχειρεί να επιβάλλει τελεσμένα στη χιμάρα, ενοχοποιώντας και κλείνοντας την πόρτα στις όποιες αντιδράσεις της ελληνικής πλευράς. Η νέα ελληνική κυβέρνηση που θα προκύψει στις εκλογές 25 Ιουνίου δεν μπορεί να επιτρέψει στα τύρανα τη συνέχιση αυτού του εκβιασμού. Οι τρόποι και τα μέσα υπάρχουν. Και ίσω οι πρώτοι που θα πρέπει να υποστούν τι συνέπειε είναι όλοι οι ενεχόμενοι αστυνομικοί διευθυντέ, δικαστικοί, τοπικοί παράγοντε, που έχουν συμπράξει σε αυτό το εκλογικό πραξικόπημα στη Χιμάρα και με τη λήψη μέτρων σε ό,τι αφορά την είσοδο του στην Ελλάδα. Και εφόσον ο κύριο Ράμα επιμείνει στο πραξικόπημα τη Χιμάρα, τότε η αντίδραση θα πρέπει να είναι ηχηρή με συνέπειε στην ευρωπαϊκή πορεία τη χώρα του. Αυτά λοιπόν και για την. Αυτά, λοιπόν, και για την υπόθεση του Φρέντι Μπελέρη, παρατηρούμε ότι η χώρα μας, δυστυχώς θα πρέπει να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, εξευτελίζεται τα τελευταία χρόνια, είτε από τα Σκόπια, με την υποχρεώνοντας την Ελλάδα να υπογράψει τη Συμφωνία των Πρεσπών, είτε με τη Λιβύη, όπου η Λιβύη υπέγραψε το κατάπτυστο μνημόνιο με την Τουρκία, είτε τώρα με την Αλβανία. Δηλαδή, μια ισχυρότατη χώρα σε σχέση με τις προαναφερθήσεις, η Ελλάδα, και πολιτικά, και οικονομικά, και πληθυσμιακά, και στρατιωτικά. Μια ισχυρότατη χώρα, λοιπόν, η Ελλάδα, μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ενέργειες οι οποίες επιβουλεύονται τα εθνικά μας συμφέροντα, είτε από πλευράς των Σκοπίων, είτε από πλευράς της Τρίπος της Λιβύης, είτε τώρα από πλευράς των Τυράννων. Θεωρώ ότι το ζήτημα αυτό πρέπει να απασχολήσει την ελληνική το ελληνικό πολιτικό σύστημα και την ελληνική διπλωματία, η Ελλάδα κάτι πρέπει να αλλάξει στην πολιτική που ακολουθεί στις γειτονικέ χώρες. Ασφαλώς και είμαστε υπέρ της σύναψης ακόμα και στρατηγικών σχέσεων με όλες τις γειτονικέ χώρες, ιδιαίτερα με την Αλβανία. Έχω εκφράσει την άποψη στο παρελθόν που θεωρείται και αιρετική ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να προχωρήσει ακόμα και σε μια συνομοσπονδία με την Ιταλία και την Αλβανία για να γίνουμε κυρίαρχε χώρε στην, τουλάχιστον στην Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο, όμως αυτό θα πρέπει να γίνει με όρους συνεργασίας και όχι με όρους υπονόμευσης του, των συμφερόντων του ενός από τον άλλον, όπως γίνεται προκειμένου τώρα από την Αλβανία. Να πάμε στο επόμενο θέμα πριν περάσουμε στο τελευταίο μας θέμα. Το επόμενο θέμα είναι η Κύπρος. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, καταβάλει φιλότιμε προσπάθειε, ούτω ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση, τη οποία είναι και πλήρε μέλο η Κυπριακή Δημοκρατία, να παίξει ενεργό ρόλο στι προσπάθειες που καταβάλλει για να φέρει την Τουρκία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να, ξανα, να ξεκινήσουν και πάλι οι συνομιλίε και οι διαπραγματεύσει για την εξέβρεση δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό. Θέλει λοιπόν ο κύριο ε, Χριστοδουλίδης, να ασκήσουν πίεση οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διμερέ επίπεδο προ τον Ερντογάν, αλλά και σε θεσμικό επίπεδο ω Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτω ώστε να εγκαταλείψει η Τουρκία την άκαμπτη και αντιπαραγωγική τη στάση στο θέμα των διαπραγματεύσεων, καθότι είναι γνωστό ότι η Τουρκία τι λέει, να αναγνωριστεί πρώτα το ψευδοκράτο, δηλαδή η Τουρκική Δημοκρατία Βόρεια Κύπρου όπω την αποκαλούν να είναι απολύτω ισότιμη με την Κυπριακή Δημοκρατία και στη συνέχεια να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να βρεθεί μια λύση η οποία θα οδηγήσει σε μια λύση τη διζωνική ομοσπονδίας. ομοσπονδία. Εάν όμω αναγνωριστεί η Κυπριακή, το ψευδοκράτο, ω διεθνώ, ω ένα ανεξάρτητο κράτο, τότε προ η διζωνική δικαιωματική ομοσπονδία. Δηλαδή, θα αναγνωρίσουμε ένα κράτο και στη συνέχεια θα διαλυθεί για να γίνει είναι προφανές ότι η Τουρκία κολλησιεργεί, θέλει να πετύχει την αναγνώριση του ψευδοκράτους και στη συνέχεια αφού κατέχει το ψευδοκράτος να συνεχίσει να διεκδικεί τον εκτουρκισμό κυρίως μέσω της μετανάστευσης και των ελεύθερων περιοχών της Κύπρου και στη συνέχεια να διεκδικεί φυσικά και τον υποθανάσιο πλούτο στην Κυπριακή ΑΟΖ. Κατά την άποψή μας η πολιτική δύσκολα να αποδώσει του κυρίου Χριστοδουλή. Είναι φιλότιμε οι προσπάθειε που καταβάλει. Ασφαλώ και θα έχουν κάποιο αποτέλεσμα, αλλά το αποτέλεσμα δεν θα είναι καθοριστικό. Ο μόνο τρόπο για να αλλάξει η παραμετροποίηση του Κυπριακού είναι Λευκοσία και Αθήνα να σκεφτούν πάνω στο ζήτημα της απελευθέρωσης της Κύπρου, να κάνουν ένα δόγμα. Το δόγμα της απελευθέρωσης της Κύπρου το οποίο θα είναι ένα δόγμα καταρχά στρατηγικό, στη συνέχεια σε πολιτικό επίπεδο και μετά θα πάρει, αν θέλετε, και στρατιωτικέ διαστάσει. Δηλαδή, να προετοιμαστούν οι άνοπλε δυνάμει κυρίω τη Κυπριακή Δημοκρατία για την απελευθέρωση τη Κύπρου. Αυτό είναι το μοναδικό στοιχείο το οποίο μπορεί να αλλάξει την παραμετροποίηση του Κυπριακού, να νιώσει την πίεση και τον κίνδυνο η τουρκική πλευρά ότι υπάρχει πιθανότητα μια μέρα να πετάξουν οι Έλληνε Κύπρου τις δυνάμεις κατοχής στη θάλασσα και αυτό, ο κίνδυνος αυτός, αυτή η απειλή αν θέλετε, να φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων την Τουρκία για να έχουμε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση. Είναι ο μοναδικός τρόπος, πάνω σε αυτό θα πρέπει να εργαστεί η Ελλάδα και η, η Κύπρος και η Κυπριακή Δημοκρατία και να πάμε στο τελευταίο θέμα μας τώρα που είναι το ναυάγιο της Πύλου. Πιστεύω ότι καλής άνθρωπος στον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ελλάδα ιδιαίτερα στην Ελλάδα, δεν, 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 μπορεί να υπάρχει άνθρωπος που έχει τα μυαλά στο κεφάλι του και να μην νιώθει συγκλονισμένο από το ναυάγιο και την, το χαμό αυτών των ανθρώπων. Μιλάμε για εκατοντάδες αγνοούμενους, 78 νεκρούς και εκατοντάδες αγνοούμενους. Γυναίκες, παιδιά, όποιο και να είναι, μια ζωή, όποια και να είναι, ό,τι και να είναι αυτός που χάνεται, μια ζωή είναι πολύτιμη, πόσο μάλλον εκατοντάδες ζωές. Όμως, το θέμα των ευθυνών της, του ελληνικού λιμενικού είναι ένα ζήτημα που πιστεύω ότι ο πολιτικός κόσμος θα πρέπει να περιμένει την έρευνα που γίνεται και όταν ολοκληρωθεί η έρευνα και δούμε το πόρισμα, τότε αν υπάρχουν ευθύνε να αποδοθούν και σε υπηρεσιακό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο. Θεωρώ ότι η, η στοχοποίηση της, του λιμενικού είτε και της Ελλάδας δεν ρίχνει ε, νερό στο μήλο εκείνων οι οποίοι έχουν ως στόχο να εκθέσουν διεθνώς την Ελλάδα. Πάντως αυτό το ασφαλώς πιθανό να υπάρχουν και προβλήματα στο χειρισμό, δεν, δεν, το γνωρίζω. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορούμε να μην θυμηθούμε αυτά που έλεγε ο Μουαμάρ Καντάφη. Όταν είχε αντιληφθεί ότι θα τον ανατρέψουν είχε κάνει δηλώσεις και είπε σκεφτείτε καλά τι πάτε να κάνετε. Αν με ανατρέψετε το ποτάμι των μεταναστών που θα περνάει από τις ακτές μας προς την Ευρώπη θα πνίξει την Ευρώπη. Ποιο λοιπόν ανέτρεψε τον Καντάφη και γιατί. Και εν πάση περιπτώσει, αν ο Καντάφη ήταν δικτάτορα, θα έπρεπε η Δύση, οι ΗΠΑ, Γαλλία, Ιταλία, που ανέτρεψαν τον Καντάφη, θα έπρεπε να είχαν προετοιμάσει ένα σχέδιο, ούτω ώστε την επόμενη μέρα η Λιβύη και ο λαό τη Λιβύη να ζούσε σε ένα δημοκρατικό καθεστώ καλύτερο από το προηγούμενο. Τι έχει προκύψει λοιπόν τώρα, Ένα χάο, έχει καταστραφεί η οικονομία αυτή τη χώρα. Καταστρέφηκε, καταστράφηκε, η κοινωνία της και έχει υποστεί και η Ελλάδα μια τεράστια ε, εθνική ζημιά, όπως είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και φυσικά έχει γίνει το κέντρο των διακινητών όλου του κόσμου η Λιβύη. Άρα οι ευθύνε, μην βλέπουμε λοιπόν το αναβάγιο, μην βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος, να βλέπουμε το δάσος. Άρα οι ευθύνε είναι αυτό που ανέδειξαν τον Καντάφη, από εκεί και μετά οι ευθύνε είναι Πρέπει να αναζητήσουμε τι ευθύνε και σε αυτού που έκαναν του πολέμου και δημιουργούσαν το χάο σε ορισμένε χώρε. Που εξαιτία αυτού του χάο φεύγουν οι άνθρωποι να, ζήσουν, να βρουν μια καλύτερη ε, ε, ζωή, την τύχη του, να καλυτερέψουν τη ζωή του. Ποιε είναι οι χώρε αυτέ, Είναι το Αφγανιστάν με 50 εκατομμύρια κατοίκου. Είναι το Ιράκ με 50 εκατομμύρια κατοίκου. Είναι η Λιβύη φυσικά, όπω είπαμε. Είναι η Σομαλία. Είναι λοιπόν μια σειρά από χώρε οι οποίε έχουν καταστραφεί. Με ευθύνε τη Δύση. Εκεί λοιπόν να αναζητήσουμε ευθύνε και όχι να βλέπουμε, επαναλαμβάνω, το δέντρο το και να χάνουμε το δάσο. Επίση υπάρχει και ένα θέμα, το θέμα τη απικιοκρατία. Οι, απ, οι χώρε οι απικιοκρατικές οφείλουν αυτά που πήραν, για να μην πω έκλεψαν από τι απικίε. Να τα επιστρέψουν τώρα σε αυτέ τι χώρε υπό μορφή επενδύσεων για να μείνουν οι κάτοικοι των χωρών αυτών στον τόπο του και να μην θαλασσοπνίγονται είτε στο Αιγαίο είτε στην ε, Μεσόγειο. Όμω πραγματικά θεωρώ ότι είναι εξοργιστικό η Τουρκία να κατηγορεί την Ελλάδα και τη Δύση για το ζήτημα αυτό γενικώ τη μετανάστευση και ιδιαίτερα για το ε, ναυάγιο στην πύλο. Ο Ερντογάν έκανε απαράδεκτες δηλώσεις, κατηγορώντα τη Δύση για νεοναζισμό, για ρατσισμό, για ισλαμοφοβία. Προσέξτε, ο άνθρωπο ο οποίο εκπροσωπεί μια χώρα που έχει κάνει τρει γενοκτονίε, Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσύριων, που συνεχίζει να κάνει γενοκτονία στου Κούρδου και ο άνθρωπο και το κράτο το οποίο είναι ο κύριο διοργανωτή των μεταναστευτικών ροών προ την Ελλάδα. Σα θυμίζω τι έγινε στι Καστανέ και να θυμίσω επίση και το εξή. Η διοίκηση του Χαφτάρ έχει συλλάβει ήδη δύο άτομα που ήταν οι διοργανωτέ αυτή τη εμπορία ε, ανθρωπίνων ψυχών στη Βενγάζη. Έχουν συλληφθεί, έχουν προφυλακιστεί και θα δικαστούν. Η Τουρκία, τι εκατοντάδε πλοία, βάρκε που έχουν φύγει από τι ακτέ τη, που έχουμε συλλάβει του διακινητέ, που μπορούν να, δούμε, να δώσουμε στην Τουρκία τα τηλέφωνά του και αν δουν με ποιου μιλούσαν, να βρουν του διακινητέ στην Τουρκία και να του βάλουν φυλακή. Δεν έχει βάλει ούτε έναν μέχρι τώρα φυλακή. Γιατί, Γιατί είναι κράτο διακινητή. Και ακριβώ επειδή η Ελλάδα δεν την έχει καταδικάσει και δεν την έχει ε, διεθνώ καταγγείλει ω χώρα κράτο διακινητή, δεχόμαστε τι απαράδεκτε απειλέ και κατηγορίε τώρα από την Τουρκία, όπω θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί. Σφοδρή επίθεση κατά τη ελληνική κυβέρνηση για το ναυάγιο στα νυχτά τη Πύλου εξαπέλυσε ο πρόεδρο του κόμματο Εθνικιστική Δράση και σύμμαχος του προέδρου Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελή. Ειδικότερα, ο Μπαχτσελή επέριψε ευθύνε στην ελληνική κυβέρνηση για το ναυάγιο ενώ την κατηγόρησε ότι είπε ψέματα όσον αφορά τι ενέργειε του λιμενικού από τη βήθηση σκάφους που μετέφερε μετανάστες στα νυχτά της Χερσονήσου της Πελοποννήσου της Ελλάδας την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023, 78 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν 500 άνθρωποι αγνοούνται. Η ελληνική κυβέρνηση που παρέμεινε θεατής αυτού του ανθρωπιστικού δράματος και καταστροφής και μάλιστα κατέφυγε σε ψέματα, είναι υπεύθυνη και πρέπει να λογοδοτήσει. Είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε. Το Αιγαίο και η Μεσόγειος πρέπει να πάψουν να είναι οι θάλασσε του θανάτου. Η Τουρκία έχει ανάγκη την κυβέρνηση τη Λαϊκή Συμμαχία που αντιπροσωπεύει τη νίκη στο Καραμπάχ, τη σοφία στην εξωτερική πολιτική, τη βούληση στην Κύπρο και την εθνική στάση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά παθαίνουμε λοιπόν όταν δεν βάζουμε την Τουρκία στη θέση της και όταν δεν την καταγγέλουμε για τα εγκλήματα που κάνει. Να καταντήσει η Ελλάδα να κατηγορείται από τον αρχηγό των Γκρίζων Λύκων, που είναι αρχηγός μιας συμμορίας παραστρατιωτικών και παρακρατικών, οποίοι, των οποίων οι δράσεις ξεκινούν από τη διακίνηση των ουσιών, απογραφημένων ουσιών, μέχρι διακίνηση όπλων και μέχρι το λαθρεμπόριο και τη διακίνηση λευκού σαρκός. Αυτοί οι παρακρατικοί κατηγορούν, έχουν το θράσος να κατηγορήσουν την Ελλάδα. Και δεν σταματάμε εκεί. Έχουμε και τον εκπρόσωπο του του κόμματο, τον κύριο Μέρτσελικ, ο οποίο και αυτό έχει το θράσος να, κατα... να... να... να καταδικάζει τη χώρα μα που είναι το θύμα. Και ενώ ο ίδιο και η χώρα του είναι το οθήτη. Εν τω μεταξύ, επίθεση κατά τη Ελλάδα εξαπέλυσε μία ημέρα πριν, 19 Ιουνίου 2023. Και ο εκπρόσωπο του κυβερνώντο κόμματο Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη τη Τουρκία, ο Μέρτσελικ, Ειδικότερα, ο Τσελίκ κατηγορεί την ελληνική ακτοφυλακή πω μετατρέπει τη Μεσόγειο σε νεκροταφείο μεταναστών. Ζητά να συγκροτηθεί μια διεθνή επιτροπή έρευνα και τονίζει ότι οι ένοχοι πρέπει να πληρώσουν. Οι Έλληνε τρυπούν βάρκε και άνθρωποι αφήνονται να πεθάνουν. Αυτό είναι άλλωστε ο λόγο για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ενέκρινε τον προπολογισμό τη Frontex, η οποία είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των Ευρωπαϊκών Συνόρων. Αυτή τη φορά οι ενέργειες της ελληνικής ακτοφυλακής θα πρέπει να εξεταστούν ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Πρόκειται για απόπειρα δολοφονίας ανθρώπων. Η ελληνική ακτοφυλακή μετατρέπει τη Μεσόγειο σε νεκροταφείο μεταναστών μπροστά στα μάτια μας. Οι υπεύθυνοι πρέπει να τιμωρηθούν, τόνισε μεταξύ άλλων. Αυτό που είδαμε στις δηλώσεις των δύο Τούρκων αξιωματούχων είναι αυτό που λέει ο λαός μας, εκεί που μας χρωστάγανε, μας παίρνουν και το βόδι δηλαδή να κατηγορεί η Τουρκία το κράτος διακινητής μεταναστών, να κατηγορεί την Ελλάδα που είναι θύμα της πολιτικής της με αυτές τις άθλιες κατηγορίες που εκτόξευσαν οι δύο. Ας ελπίσουμε οι Έλληνες πολιτικοί και κρατικοί αξιωματούχοι να διδαχθούν από αυτό το πάθημα και από τούτο και στο εξής να μην αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω από τις επιθετικές ενέργειες που κάνει η Τουρκία εναντίον της χώρας μας. Λοιπόν, αυτά ε, στην σημερινή μας εκπομπή. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.